Οι εικόνες εγκατάλειψης πρόκειται να δώσουν τη θέση τους σε ένα νέο χώρο αναψυχής, αθλητισμού, περιπάτου και πρασίνου, ο οποίος θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών στα νότια προάστια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση, η οποία θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της περιοχής, με το εμβληματικό έργο να παίρνει σάρκα και οστά μετά την υπογραφή σύμβασης από τον Βασίλη Λαμπρινό για το τρίτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας, έκτασης 33 περίπου στρεμμάτων. Υπογράψαμε σήμερα την τρίτη και τελευταία σύμβαση που αφορά την ανάπλαση στο Πάρκο Ερυθρέας, στις Μεσαμπελιές. Είναι και η τελευταία φάση που θα αναδείξει το όλο έργο και που θα αναβαθμίσει ουσιοδός την ζωή των συμπολιτών στην περιοχή εκείνη. Το χρονοδιάγραμμα εκτελέσεως του έργου είναι 2 χρόνια. Το ποσό της συμβάσεως είναι από τα πολύ μεγάλα που έχουν υπογραφεί στο Δήμο Ηρακλείου, είναι περίπου 6 εκατομμύρια. Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για το Δήμο Ηρακλείου και ιδιαίτερως για την τεχνική υπηρεσία. Η μεγαλύτερη σύμβαση ανάπλασης όλων των εποχών υπογράφηκε σήμερα από τον Δήμαρχο. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Ερυθρέας παίρνει σάρκα και οστά με την τρίτη και τελευταία σύμβαση. Αλλάζει ήδη η περιοχή και όποιος πηγαίνει μπορεί να το διαπιστώσει ήδη η σώμαση. Ένας πολυχώρος αναψυχής, αθλητισμού και πρασίνου. Η εν λόγω παρέμβαση θα έχει αφετηρία την γέφυρα της Εθνικής Οδού στην περιοχή του Μπεντεβή και θα φτάνει μέχρι την πλατεία Γιαμπουλάκη, όπου θα ενώνεται με το υπόλοιπο τμήμα του έργου που έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό και βρίσκεται σε εξέλιξη. Και θα περιλαμβάνει φυτεύσεις, Wi-Fi στην περιοχή, LED φώτα, μια παιδική χαρά, ποδηλατόδρομο, θα αποτελέσει πνεύμονα πρασίνου στην περιοχή όπως το υπολογίζαμε. Συνολικά είναι μια έκταση πάνω από 50 στρέμματα που θα δώσει ανάσα στην περιοχή. Και οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον προϊστάμενο των υπαιθρίων χώρων, τον κύριο Γιάννη Σπυριδάκη, πολιτικό μηχανικό, και στην μελετήτρια του έργου, την Φωτεινή Τριγωνάκη, αρχιτέκτονα του Δήμου, χωρίς τη συνδρομή των οποίων δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα αυτό το έργο. Εύχομαι οι Ηρακλείωτες να το αγκαλιάσουν και να το διαφυλάξουν από ζημιές. Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία πεζοδρομίων, περιοχών πρασίνου, κιόσκια, μικρές πλατείες, παιδικές χαρές, ποδηλατόδρομο και όχι μόνο, με το ποσό της σύμβασης να ανέρχεται στα 5.160.000 ευρώ.